Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 7 Ιανουαρίου, και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Για το νομό μας, θαρώ ότι είναι μια σημαντική ημέρα, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πλημμύρες και τις υποδομές, καθώς σήμερα έχουν φτάσει στο νοσοκομείο των Σερών 400 δόσεις από το πολυπόθητο εμβόλιο και λογικά αύριο το πρωί στις 9 θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Επειδή όμως πραγματικά βλέπουμε ότι σαν να χαλαρώσαμε εμείς οι πολίτες, σαν να μην πιστεύουμε ότι τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα μας, θέλουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Καπραβέλο, ο οποίος μας συγκλονίζει με κάθε του δήλωση. Ο κύριος Καπραβέλος είναι ο Διευθυντής της ΜΕΤ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τον έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μωρέτη. Λοιπόν, τι εμείς... να πείτε. Είμαστε καλά. Ναι, γιατί δεν λέμε ότι είμαστε καλά τη στιγμή που ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι εμβολιασμοί με τα όποια προβλήματα? Να σας πούμε. Οι εμβολιασμοί είναι η ελπίδα. Είναι μια κορυφαία ιατρική πράξη πρόληψης αυτού του εφιάλτη. Όμως τα εμβόλια και με το ρυθμό που έρχονται αλλά και με την αποτελεσματικότητά τους θα αργήσουν να έχουν αυτά που εμείς ποθούμε. Με την έννοια ότι είμαστε στην εξέλιξη της πανδημίας σε όλο τον κόσμο, περιμένουμε ένα τρίτο κύμα, ήδη σε πολλές χώρες έχει εμφανιστεί. Στη χώρα μας το περιμένουμε τέλη Ιανουαρίου, Φλεβάρι, Μάρτι, και όλη μας η προσπάθεια πρέπει να εντοπιστεί στην πρόληψη ακριβώς και στα μέτρα που έχουμε μέχρι τώρα, διότι το εμβόλιο δεν θα προλάβει να δράσει όπως θέλουν. Γιατί μιλάτε για τρίτο κύμα, γιατρέ μου, με τέτοια βεβαιότητα? Δηλαδή έχουμε πάρει τα μέτρα, έχουμε καθολικό κλείσιμο, ξεφύγαμε λίγο στις γιορτές, αλλά και πάλι η αγορά δεν άνοιξε κανονικά και πάλι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν. Εσείς γιατί με βεβαιότητα μιλάτε για τρίτο κύμα? Να σας πω για τρίτο κύμα. Ο ιός αυτή τη στιγμή έχει μελετηθεί σε όλη την Ιφίλιο και παρουσιάζει μια εποχική κατανομή που ξεκινάει από το μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο και τελειώνει Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή ο ιός με τις συνθήκες αυτές τις χειμωνιάτικες ευνοείται πάρα πολύ, ναι, στην μεταδοτικότητά του και στη λιμωγόνο του δύναμη. Με αποτέλεσμα κάθε χαλάρωση φυσιολογική λόγω κόπωσης, λόγω γιορτών, κάθε άρση των περιοριστικών μέτρων, είτε των μέτρων αυτοπροστασίας, όλοι έχουμε κουραστεί, ναι, είτε γιατί βλέπετε ότι και τα περιοριστικά μέτρα της πολιτείας δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Είδατε το αντάρτικο της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, πράγμα που λείπει σε όλο τον κόσμο. Λέτε να το πληρώσουμε ότι... ακριβά αυτό. Ναι, φοβάμαι ότι αυτή ακριβώς η χαλαρότητα θα διευκολύνει τον ιό. Και ξέρετε, όταν ο ιός διευκολύνεται, δεν δρά χαλαρά, εκρήγνεται. Γι' αυτό και σε όλη την Ιφίλιο βλέπετε αυτή τη στιγμή να δημιουργείται συνθήκες έκρηξης, ναι, του τρίτου κύματος. Ναι, αλλά εμείς πάμε να ανοίξουμε τα σχολεία μας, γιατρέ μου, την Δευτέρα. Γι' αυτό τα σας λέω, φοβάμαι πολύ ότι ο μήνας Ιανουάριος για μένα, mm-hmm, και για τους περισσότερους γιατρούς στην πρώτη γραμμή που βίωσαν αυτή την τραγωδία είναι ότι ήταν ο Οκτώβριος για το δεύτερο κύμα. Δηλαδή στον Οκτώβριο μήνα είχαμε χαλαρώσει πάρα πολύ, ο ιός έκανε τη δουλειά του και τον Νοέμβρη μήνα μας έδειξε τα δόντια του, που τα είδατε όλοι σας. Το νοσοκομείο μας είναι, το νοσοκομείο σας, είναι από ένα νοσοκομείο που έδωσε υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσει στη ζωή του συνανθρώπους. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω μετρήσει πόσες διακομιδές έχει κάνει το νοσοκομείο σας και πόσες κλίνες... Η σημερινή ημέρα πώς σας βρίσκει εκεί στο Παπα-Νικολάου σε ό,τι αφορά την εντατική? Οι εντατικές του Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή είναι, καταρχάς, 4 εντατικές έχουν επιστρατευτεί. Ναι. 2 γενικές ΜΕΘ, 1 κλινική αναπνευστικής ανεπάρκειας και μονάδα εγκαυμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν πιεζόμαστε, προσπαθούμε να δώσουμε τη μονάδα εγκαυμάτων στη λειτουργία, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε μέχρι τη Δευτέρα, και όλες οι άλλες οι 3 μονάδες εντατικής θεραπείας αδυνατούμε να λειτουργήσουμε για τα υπόλοιπα περιστατικά που είναι πάρα πολύ κρίσιμα στο νοσοκομείο μας. Δηλαδή ακόμη βλέπουμε το ότι η αποκλιμάκωση είναι αργή αυτού του δεύτερου τρομερού κύματος που βίωσε κυρίως η κεντρική Μακεδονία και γενικά όλη η Βόρεια Ελλάδα. Ναι, καλά, εσείς σηκώσατε και ιδιαίτερο βάρος, γιατί μιλάμε και για ένα νομό τεράστιο. Όχι ότι εμείς πήγαμε πίσω, γιατί επίσης μεγάλος νομός, με ένα μόνο νοσοκομείο που δεν ξέρω αν ήταν και έτοιμο για να αντιμετωπίσει όλο ακριβώς, αυτό το κύμα. Ακριβώς, κυρία Μωρέτη. Εντάξει, ναι, συμφωνώ, αλλά
έδωσαν την υπεράνθρωπη προσπάθεια. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Και όλο το νοσοκομείο θα έκανε υπεράνθρωπο για να κρατήσει τη ζωή. Όπως κάναμε και εμείς. Ξέρετε, όλα τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης επιστρατεύτηκαν για μία νόσο. Ναι, ναι, ναι. Και μας φιλοξενούσατε σε πολλές των περιπτώσεων γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι εμείς. Ακριβώς. Γιατρέ, πείτε μου λίγο τώρα, επειδή έχουμε και το ΕΚΕΠΗ που έχει τη διαχείριση, την όλη διαχείριση των ασθενών, η συνεργασία σας πώς είναι? Αρίστη. Αρίστη, ωραία. Αρίστη είναι η συνεργασία μας. Ναι. Κοιτάξτε, όλες οι εντατικές ήταν μία δύναμη. Συνεργαστήκαμε μεταξύ μας και κάλυπτε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, πολλές φορές και το νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου σήκωσε ψηλά τα χέρια και το κάλυψαν άλλα νοσοκομεία. Επομένως, ήμασταν μαζί σε έναν αγώνα που είναι κρίμα να μην ντρέψουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια έλεγχο της πανδημίας, αλλά με την στάση μας θα εξαρτηθεί το τι θα γίνει στο τρίτο κύμα που λέω εγώ, που σημαίνει ότι είναι κρίσιμος ο Ιανουάριος μήνας και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι η χαλάρωση κατά τον Ιανουάριο θα φέρει ένα πολύ πιο άγριο κύμα, τρίτο κύμα. Κύριε Καπραβέλα, αν ήσασταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, τι θα του λέγατε με το χέρι στην καρδιά? Θα του έλεγα πραγματικά, επειδή βιώσαμε αυτή την τραγωδία, είναι κρίμα να βιώσουμε μια δεύτερη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει όλη η Ελλάδα υπομονή και το μείγμα των μέτρων αυτοπροστασίας και περιοριστικών μέτρων να είναι το αυστηρότερο, θα έλεγα, το μήνα Ιανουάριο, διότι πλέον δεν θα μιλάμε για την κεντρική Μακεδονία μας, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Και αν πάρει φωτιά η Αθήνα, θα έχουμε μια καταστροφή πραγματικά ολέθρια. Ναι, γιατί τώρα σήκωνε η Βόρεια Ελλάδα το βάρος. Σηκώσαμε μόνο εμείς. Έτσι. Ναι. Εάν έχετε απέναντί σας έναν πολίτη που θα σας πει, ελάτε γιατρέ, είστε υπερβολικός, μας τρομάζετε, θέλετε να μας πανικοβάλλετε, λαϊκίζετε, αφήστε μας να αναπνεύσουμε, δεν αντέχουμε άλλο τους στίχους. Τι θα του πείτε, γιατί εσείς είστε μέσα στον πόλεμο. Θα του πω και εσείς, θα πω το εξής. Εμείς κοιμηθήκαμε με τον κορονοϊό. Έχουμε θρηνήσει 16 θύματα ανάμεσα από τις γραμμές μας. Πολλοί έχουμε μολυνθεί. Ακόμη και σήμερα έχασα συνάνθρωπο ο οποίος έδωσε τη μάχη για 4 εβδομάδες. Ήταν 57 χρονών. 4 εβδομάδες. Χάσαμε πολύ κόσμο. Αυτός ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, θανατηφόρος και επικίνδυνος. Ναι. Ξέρετε, εμείς στην ιατρική, είναι η επιστήμη της εφαρμοσμένη. Βλέπουμε αποτελέσματα, βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε τον όλεθρο. Γι' αυτό και του λέμε ότι να κάνει λίγο υπομονή, διότι η ελπίδα μας που είναι το εμβόλιο είναι πολύ κοντά και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αγριέψουμε τον κορονοϊό γιατί θα το πληρώσουμε με τη ζωή μας. Ναι, είναι δυνατός ο εχθρός, είναι αλήθεια. Κάτι τελευταίο σας παρακαλώ και να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι βρίσκεστε στη δουλειά σας και στο καθήκον σας. Κρίνεται σκόπιμο ένα νοσοκομείο να έχει το μηχάνημα για τα μοριακά τεστ έτσι ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει γρήγορα στις εξετάσεις που θα κάνει? Μα φυσικά, Λίμωνο, τα τεστ είναι αυτή τη στιγμή απολύτως απαραίτητα για να γίνει η σωστή ανίχνευση και απομόνωση των κρουσμάτων για να μην δημιουργηθούν εστίες υπερμετάδοσης. Νομίζω ότι μετά από σχεδόν ένα χρόνο πρέπει όλα τα νοσοκομεία να έχουν αυτά τα τεστ στη διάθεση όλων των Ελλήνων. Αν σας πω ότι εμείς δεν έχουμε μηχάνημα ή μάλλον έχουμε μηχάνημα το οποίο χρειάζεται άλλο λογισμικό, τέλος πάντων δεν δουλεύει για ανθρώπους. Άμεση προμήθεια, πραγματικά είναι κρίμα. Ο νομός των Σερών είναι ένας νομός πολυπληθέστατος. Τεράστιος, ο δεύτερος νομίζω, μετά τη Θεσσαλονίκη. Τεράστιος νομός. Ναι. Νομίζω ότι δικαιούται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, με εκπλήσει αυτό που λέτε, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι όχι έναν και δύο πρέπει να έχετε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού για να βοηθηθείτε κι εσείς απέναντι σε αυτόν τον πανίσχυρο εχθρό. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Ενώ είστε στην εργασία σας, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.